Τι μπορώ να κάνω αν δεν έχω αρκετή αυτοπεποίθηση? Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μα δεν έχω αρκετή αυτοπεποίθηση ή έχετε διστάσει να κάνετε πράγματα, να μιλήσετε σε κάποιον γιατί φοβόσασταν τι μπορεί να σκεφτεί αυτό για εσάς? Έχετε αναρωτηθεί πώς κάποιοι έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση και πώς μπορείτε και εσείς να αυξήσετε τη δική σας αυτοπεποίθηση? Να νιώθετε περισσότερο άνετα με τον εαυτό σας και να νιώθετε ότι μπορείτε να ακολουθήσετε τα όνειρα και τους στόχους σας? Δείτε στο σημερινό βίντεο 8 συν 1 πολύ πρακτικές ιδέες που έχουν βοηθήσει εμένα προσωπικά και που μπορούν να βοηθήσουν και εσάς να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος «Επαγγελματίας του μέλλοντος» στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε subscribe πατώντας το κόκκινο κουμπί, γιατί ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα με ιδέες που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Επίσης μπείτε στο GreekCoach.gr για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που βλέπω ότι απασχολεί πολλούς και πολλές, είτε άμεσα είτε έμεσα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει και να μου πει: Θοδωρή, δεν έχω αυτοπεποίθηση. Ή είμαι πολύ μικρός, πολύ νέος, πολύ νέα και δεν έχω ακόμα κάποιες επιτυχίες στη ζωή μου. Πώς μπορώ να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση? Ή μπορεί να διατυπωθεί έμεσα, διστάζοντας να κάνουν πράγματα. Να φοβούνται να κάνουν πράγματα. Γιατί δεν πιστεύουν στον εαυτό τους, γιατί φοβούνται τι θα σκεφτούν οι άλλοι για αυτούς. Θα σας δώσω λοιπόν 8 συν 1 ιδέες για το πώς να αποκτήσετε περισσότερη αυτοπεποίθηση, και δεν είναι θεωρητικές ιδέες, είναι προσωπικά βιώματα και ιδέες, πράγματα που έκανα και κάνω για να έχω αυτοπεποίθηση. Να μπορώ να τολμώ και να επιχειρώ να κάνω πράγματα, να μιλάω με κόσμο και να μην παραλύω από τις σκέψεις του τι θα σκεφτούν οι άλλοι για μένα. Η λέξη αυτοπεποίθηση προέρχεται από τις λέξεις αυτό και πεποίθηση και σημαίνει η πίστη κάποιου στον εαυτό του ότι μπορεί να τα καταφέρει, ότι μπορεί να καταφέρει κάτι. Δεν αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου ότι μπορεί να τα καταφέρει, αλλά στην πίστη του. Δηλαδή, μπορείτε να έχετε αυτοπεποίθηση πριν καν έχετε αποτελέσματα και χωρίς καν να έχετε ακόμα τις ικανότητες να φέρνετε αποτελέσματα. Και το βλέπουμε αυτό συχνά και σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποιες επιτυχίες ή κάποιο συγκεκριμένο λόγο που να δικαιολογεί την πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση που έχουν. Ωστόσο, είναι τόσο σίγουροι για τον εαυτό τους που πραγματικά τολμούν να κάνουν και κάνουν τα πάντα. Αν ψάξετε στο Google τη λέξη αυτοπεποίθηση, θα βρείτε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια αποτελέσματα, άρθρα και συμβουλές για να έχετε αυτοπεποίθηση. Για να βλέπετε όμως αυτό το βίντεο, πιθανόν να είναι κάτι που ακόμα σας απασχολεί, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Οπότε, ας δούμε τα 8 πράγματα που προτείνω να κάνετε και που κάνω και εγώ, και το ένα πράγμα που χρειάζεται να αποφύγετε να κάνετε αν θέλετε να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Νούμερο 1. Φτιάξτε τη φωνή σας. Ένα από τα πράγματα που πάλευα και παλεύω εδώ και 20 χρόνια να βελτιώσω είναι η φωνή μου και η ομιλία μου. Θυμάμαι πάντα τον πατέρα μου να μου λέει να μιλάς αργά και καθαρά. Ναι, είναι εύκολο να το λες, αλλά δύσκολο να το κάνεις. Ωστόσο, τον δούλεψα πολύ και συνεχίζω να τον δουλεύω, το να καθαρίσω δηλαδή την άρθρωσή μου και την ταχύτητα ομιλίας μου, να μιλάω με περισσότερο όγκο, και μιας και η δουλειά μου έχει να κάνει με παρουσιάσεις και με ομιλίες κλπ., ήταν απαραίτητο να μπορέσω να το κάνω αυτό. Ήταν θέμα επικοινωνίας αρχικά. Μπορεί να σκέφτεστε, ναι, αλλά εγώ δεν είμαι ομιλητής, ούτε τραγουδιστής, ούτε πολιτής είμαι, ούτε κάνω παρουσιάσεις και εκπαιδεύσεις. Μπορεί να μην χρειαστεί να κάνετε όλες αυτές τις περίεργες ασκήσεις που έκανα και εγώ και συνεχίζω να κάνω, αλλά όλοι μας μιλάμε. Μια ευχάριστη, χαλαρή και δυναμική φωνή, όχι απαραίτητα δυνατή, είναι ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό για κάποιον που η εργασία του έχει να κάνει με επικοινωνία με άλλους. Που η δουλειά όλων μας έχει να κάνει με επικοινωνία με άλλους. Να θυμάστε ότι δεν είστε κολλημένοι στη φωνή που έχετε αυτή τη στιγμή. Αρχίστε να τραγουδάτε, να κάνετε ασκήσεις, να διαβάζετε φωναχτά ένα βιβλίο και σύντομα θα αποκτήσετε κι εσείς τη φωνή που θα θέλετε να έχετε. Αν ακούτε κάποιον να μιλάει με σιγανή, έτσι με ήπια φωνή που είναι ήρεμος και να μιλάει με αβεβαιότητα, πιθανόν αυτό να είναι μια ένδειξη έλλειψη αυτοπεποίθησης. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό το άτομο δεν έχει αυτοπεποίθηση, αλλά είναι μια καλή ένδειξη. Όσο πιο δυναμική είναι η φωνή σας, τόση μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα έχετε. Τουλάχιστον αυτό έχει δουλέψει για μένα. Νούμερο 2. Η στάση του σώματος. Ο πρώτος κανόνας από τους 12 κανόνες της ζωής του Jordan Peterson είναι «Στάσου ίσια με τους ώμους πίσω». Άκουσα για αυτόν τον κανόνα πριν από μερικούς μήνες, πριν κάνα χρόνο περίπου, αλλά πάντα θυμάμαι να λέω στα αγόρια μου να στέκονται ίσια. Είτε καθόμαστε στο τραπέζι, είτε περπατάμε έξω, είτε είμαστε για καφέ κάπου έξω, τέλος πάντων. Ακόμα και όταν τους κάνω μια επίπληξη, πάντα τους θυμίζω να στέκονται ίσια με το κεφάλι ψηλά, πίσω τους ώμους και έξω το στήθος. Να περπατάνε περήφανα
και να δέχονται ακόμα και την επίπληξη με ψηλά το κεφάλι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις τους. Ο Τόνι Ρόμπινς λέει ότι το συναίσθημα δημιουργείται από την κίνηση. Η κατάλληλη στάση του σώματος υποδηλώνει συνήθως τι αισθανόμαστε και αλλάζοντας τη στάση του σώματός μας, είναι ο γρηγορότερος τρόπος να αλλάξετε και το πώς νιώθετε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω πάσα στον ειδικό να μας μιλήσει για τη στάση του σώματος και πώς η στάση του σώματος μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία μας, την αυτοπεποίθησή μας και μερικά απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τη στάση του σώματός σας. Στο επάγγελμά μου, ίσως να έχουμε γίνει γραφική μιλώντας καθημερινά για τη σωστή στάση και πόσο σημαντική είναι στο να είμαστε αλλά και στο να νιώθουμε υγιείς. Αυτό συμβαίνει επειδή στη σωστή στάση το σώμα μας δέχεται ομοιόμορφα τα φορτία του, δηλαδή το βάρος του ή όποια άλλη επιβάρυνση του δίνουμε. Λιγότερη επιβάρυνση ισούται με λιγότερους τραυματισμούς. Επομένως, το νευρικό μας σύστημα, το οποίο λαμβάνει και επεξεργάζεται πληροφορίες από όλο το σώμα, είναι σε μια κατάσταση υγείας. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Άμεσα και αμφίδρομα συνδεδεμένα με το νευρικό σύστημα είναι το ενδοκρινικό, το ψυχικό και το νοσολογικό σύστημα. Με απλά λόγια, ένα χρόνιο σωματικό πρόβλημα, όπως παραδείγματος χάρη πόνοι από κακή στάση, μπορεί να οδηγήσουν σε ανοσολογικά, ενδοκρινικά ή ψυχικά νοσήματα. Αν το δούμε αμφίδρομα όμως, αν κρατάμε το σώμα μας υγιές, τρεφόμαστε σωστά και έχουμε μια θετική εικόνα για τον εαυτό μας, τότε η ψυχική μας υγεία θα ακμάζει. Θα έχουμε αυτοπεποίθηση, θα αρρωσταίνουμε λιγότερο. Ο καθιστικός τρόπος εργασίας και ψυχαγωγίας μας έχει κάνει επιρρεπείς σε προβλήματα που προκύπτουν από την κακή στάση. Η κακή στάση είναι κυρίως η καμπουριαστή στάση. Πρώτο σημείο, και πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι να ελέγξουμε τη σωστή θέση της λεκάνης. Πιάνουμε τη λεκάνη, βάζοντας τα χέρια δεξιά και αριστερά και τη μετακινούμε μία μπροστά και μία πίσω, μέχρι εκεί που πάει, χωρίς όμως να κουνήσω καθόλου τον θώρακα. Αφού το κάνω αυτό 2-3 φορές, φέρνω τη λεκάνη μου στη μέση θέση, δηλαδή στο κέντρο αυτής της κίνησης. Αυτή είναι η σωστή θέση της λεκάνης. Δεύτερο σημείο είναι οι ώμοι μας, τους οποίους θέλουμε να είναι κατεβασμένοι και προς τα πίσω, σαν να θέλουμε να ενωθούν οι ομοπλάτες μας μεταξύ τους πίσω από την πλάτη μας. Και τρίτο, η θέση του κεφαλιού. Πρέπει να είναι πάνω από το σώμα μας και όχι μπροστά από αυτό. Φανταζόμαστε σαν να είμαστε μια μαριονέτα και το κεφάλι μας να τραβιέται προς τα πάνω από μια κλωστή. Αν αυτή λοιπόν η στάση σας φαίνεται πολύ δύσκολη, πολύ αφύσικη, να είστε σίγουροι ότι η στάση σας είναι πολύ κακή. Μην ανησυχείτε, μάθετε τη σωστή στάση, προσπαθήστε να την εφαρμόζετε όσο συχνότερα γίνεται και πολύ σύντομα θα αποκτήσετε μια καλή συνήθεια. Ένα πράγμα λοιπόν που κάνω προσωπικά και το οποίο το κάνω ακόμα και όταν είμαι πεσμένος ή πιεσμένος ή στεναχωρημένος ή αγχωμένος, είναι να μην καμπουριάζω ρίχνοντας τους ώμους μου μπροστά, αλλά να περπατάω με το σώμα ίσια και τους ώμους πίσω. Αυτά λοιπόν σχετικά με τη στάση του σώματος. Άρα, κάτι που με βοηθάει στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης είναι να στέκομαι ίσια, με τους ώμους πίσω, το κεφάλι ψηλά, ακόμα και όταν δεν νιώθω καλά. Νούμερο 3. Ντύσιμο. Σε μία από τις 10 δεξιότητες επικοινωνίας που αναφέρω στην εκπαίδευση της ακαταμάχητης πρόσκλησης, θα βρείτε το link στην περιγραφή, αναφέρομαι στο ντύσιμο και λέω να ντύνεστε ανάλογα με την περίσταση και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Ενώ δηλαδή, για παράδειγμα, το κοστούμι είναι μια καλή επιλογή για ντύσιμο σε μια επιχειρηματική συνάντηση και μπορεί να σας δώσει κύρος και αυτοπεποίθηση, το κοστούμι στην παραλία μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα. Γιατί αν είναι όλοι με μαγιό και εσείς είστε με κοστούμι, αυτό μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στην αυτοπεποίθησή σας. Οπότε, σχετικά με το ντύσιμο, υπάρχουν δύο πράγματα που κοιτάω. Πρώτον, να έχω το δικό μου στυλ. Και δεύτερον, να ντύνομαι ανάλογα με την περίσταση και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, διατηρώντας πάλι το δικό μου στυλ. Θα σας πω λοιπόν πώς το ντύσιμο βοηθάει εμένα σε σχέση με την αυτοπεποίθηση. Καταρχήν, φροντίζω να φοράω καθαρά, σιδερωμένα ρούχα, καλής ποιότητας ρούχα που στρώνουν καλά επάνω μου. Έτσι, νιώθω πιο άνετα με τον εαυτό μου και με την εμφάνισή μου και όλο αυτό λειτουργεί θετικά στην αυτοπεποίθησή μου. Τώρα, δύο σύντομα tips. Πρώτον, βρείτε το προσωπικό σας στυλ και βρείτε το προσωπικό σας στυλ για casual, για business casual, για business, για την παραλία, για μέσα στο σπίτι, να έχετε το δικό σας στυλ. Και δεύτερον, στο βιβλίο «Η μαγεία της μεγαλόπνοης σκέψης» λέει να πληρώνετε διπλάσια και να αγοράζετε τα μισά. Όσον αφορά την εμφάνιση, η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα. Τα πιο ποιοτικά ρούχα κρατάνε διπλάσιο χρόνο και δείχνουν πιο ποιοτικά, μένουν περισσότερο καιρό στη μόδα και αγοράζοντας από καλύτερα μαγαζιά, έχετε πολιτές που σας φροντίζουν καλύτερα και φροντίζουν να σας βρουν ρούχα που ταιριάζουν καλύτερα σε εσάς. Τώρα, προφανώς δεν σας λέω να βγείτε έξω και να αγοράσετε καινούργια ρούχα. Δείτε στην ντουλάπα σας και κρατήστε αυτά που φοράτε και που σας κάνουν να νιώθετε καλά με τον εαυτό σας. Και τα υπόλοιπα όλα βάλτε σε μερικές σακούλες και βάλτε στην αποθήκη ή δωρήστε τα. Και από εδώ και στο εξής, φροντίστε ότι όταν αγοράζετε ρούχα, να τα αγοράζετε με τους παραπάνω δύο κανόνες στο μυαλό σας. Δεν έχω πολλά διαφορετικά ρούχα, έχω μερικά καλά πουκάμισα, μερικά καλά κοστούμια, μερικά καλά ζευγάρια παπούτσια, τα οποία είναι καλής ποιότητας και τα οποία τα κρατάω περισσότερο καιρό, γιατί και δεν χαλάνε, αλλά και μένουν περισσότερο καιρό στη μόδα. Με το ντύσιμο λοιπόν, μπορείτε να ανεβάσετε την αυτοπεποίθησή σας. Γράψτε μου στα σχόλια. Εσάς, το ντύσιμο σας βοηθάει? Νιώθετε πιο καλά με τον εαυτό σας όταν είστε καλύτερα ντυμένοι? Νούμερο 4.
Βάλτε τους ανθρώπους στη σωστή τους διάσταση. Να θυμάστε ότι οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ περισσότερο μεταξύ τους από όσο διαφέρουν. Συχνά βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πετυχημένοι, μορφωμένοι, που βρίσκονται σε πιο υψηλές θέσεις και νιώθουμε κατώτεροι τους. Μπορεί να πάμε σε μια τράπεζα ή σε μια υπηρεσία και να μιλήσουμε με τον διευθυντή ή να μιλήσουμε με έναν γιατρό ή με οποιονδήποτε τέλος πάντων, με κάποιον που θεωρούμε ότι είναι κάπως πιο πάνω από εμάς και να νιώθουμε ένα δέος. Κάτι που με έχει βοηθήσει λοιπόν στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης είναι να θυμίζω στον εαυτό μου ότι ακόμα και ο διευθυντής, ο γιατρός, ο υπουργός, ο οποιοδήποτε είναι και αυτός ένας απλός άνθρωπος σαν και εμένα. Μπορεί να έχει καταφέρει κάτι, να έχει μια θέση, αλλά είναι σαν και εμένα. Και έτσι τους φέρνω στη σωστή τους διάσταση. Τους μιλάω φυσικά με τον απαραίτητο σεβασμό, έτσι όπως κάνω το ίδιο και με όλους τους άλλους. Επίσης όμως απαιτώ και τον ανάλογο σεβασμό από εκείνους. Άρα, κάτι που με βοηθάει στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης είναι να μην θεωρώ άλλους ανώτερους από μένα. Βάζω τους ανθρώπους στη σωστή τους διάσταση. Νούμερο 5. Κρατήστε το λόγο σας. Κρατήστε το λόγο σας στους άλλους και κρατήστε το λόγο σας στον εαυτό σας. Όταν πείτε ότι θα κάνετε κάτι, κάντε το. Όταν πείτε ότι θα βοηθήσετε κάποιον, βοηθήστε τον. Όταν δεσμευτείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία ή να βρίσκεστε κάπου μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κάντε το. Όταν κρατάω το λόγο μου, νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου, γίνομαι άνθρωπος του λόγου μου στην πράξη και αυτό βοηθάει στο να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Αντιθέτως, όταν συστηματικά αθετώ τις δεσμεύσεις μου ή το λόγο μου, αρχίζω να αποδομώ την αυτοπεποίθησή μου, νιώθοντας όλο και χειρότερα για τον εαυτό μου. Άρα, το πέμπτο πράγμα που με βοηθάει να έχω αυτοπεποίθηση είναι να κρατάω το λόγο μου. Νούμερο 6. Μικρές νίκες. Τι σημαίνει μικρές νίκες? Βάλτε στον εαυτό σας μικρούς στόχους ή μικρά βήματα μεγάλων στόχων. Στην αρχή της χρονιάς αποφάσισα, ας πούμε, να κάνω νήμα τα δόντια μου πιο συστηματικά. Καλά, και πριν τα έκανα, αλλά ίσως όχι κάθε μέρα. Οπότε είπα ότι θέλω να τα κάνω νήμα κάθε μέρα. Άρα, μία νίκη ήταν να κάνω τη συνήθειά μου την πρώτη μέρα, 1η Ιανουαρίου. Τα έκανα μία φορά, είχα μία μικρή νίκη. Θέλω, για παράδειγμα, να τρέξω στο μαραθώνιο. Πώς θα έχω μία μικρή νίκη? Είναι το να βάλω τα παπούτσια μου και το να κάνω το γύρο του τετραγώνου. Ξεκινάω μία προπόνηση. Αν βγω σήμερα για προπόνηση, αυτό είναι μία μικρή νίκη. Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και αντί να αγοράσω πατατάκια και γαριδάκια και τέτοια πράγματα, αγοράζω σαλάτες και φρούτα. Είναι μία νίκη προς την υγεία μου. Δεν είναι ότι πέτυχα κάτι τεράστιο, αλλά δίνοντας τον εαυτό μου αυτές τις μικρές καθημερινές νίκες, χτίζω την αυτοπεποίθησή μου και αρχίζω να γίνομαι άτομο που ό,τι λέει το κάνει. Και σιγά σιγά μπορώ να έχω όλο και μεγαλύτερες νίκες. Στην αρχή μπορεί να είναι το να πεις όχι ευχαριστώ όταν σου προσφέρει κάποιος ένα γλυκό, ενώ δεν πεινάς, αλλά θα το έρκες άνετα αν έρχονταν μπροστά σου, και μπορεί να φτάσεις στο να έχεις αλλάξει τελείως τις διατροφικές σου συνήθειες. Μπορεί να είναι ότι δεν θα δεις την αγαπημένη σου σειρά και αντί για αυτό θα κάτσεις να διαβάσεις ένα βιβλίο που σε βοηθάει στον τρόπο σκέψης. Και αυτό θα σε κάνει να χτίσεις πιο ποιοτικές σχέσεις με τους γύρω σου. Αλλά δίνω στον εαυτό μου μικρές νίκες. Είναι ένας τρόπος για να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Χτίζετε την αυτοπεποίθησή σας με μικρές επιτυχίες, με μικρές νίκες και πηγαίνετε σε όλο και μεγαλύτερες. Νούμερο 7. Διατροφή, άσκηση, υγεία. Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Ψυχολογίας, συνήθως υπάρχει άμεση επίδραση στη διάθεσή σας σχεδόν 5 λεπτά αφού ξεκινήσετε να γυμνάζεστε, να υδρώνετε, να κάνετε κάποια σωματική άσκηση. Όταν αρχίσετε να παράγετε ενδορφίνες, τότε νιώθετε καταπληκτικά. Και αν γυμνάζεστε καθημερινά, χτίζετε επίσης και την νοητική σας υγεία, όχι μόνο τη σωματική σας υγεία. Είστε πιο ήρεμοι, διαχειρίζετε με λιγότερο άγχος τις προκλήσεις της καθημερινότητας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Επίσης, σε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αν γυμνάζεστε καθημερινά με συνέπεια, σημειώνετε επίσης επιτυχίες οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλους τομείς της ζωής σας. Άνθρωποι που αθλούνται συστηματικά συνήθως είναι περισσότερο επιτυχημένοι και στην εργασία τους, γιατί αποκτούν αντοχή, πειθαρχία, πλάνο, συνέπεια και άλλα χαρακτηριστικά που έχουν οι αθλητές. Και φυσικά, αν έχετε ένα καλογυμνασμένο σώμα, αν έχετε περισσότερη ενέργεια και καλή υγεία, τότε είναι πιο εύκολο να έχετε και αυτοπεποίθηση. Νούμερο 8. Να έχετε ανθρώπους γύρω σας που σας αγαπάνε και που είναι εκεί για εσάς. Κάτι που έχω ακούσει από τον Wayne Dyer και το λέω και στα παιδιά μου, είναι ότι αν ήξερες ποιος περπατάει δίπλα σου συνέχεια, στο μονοπάτι που έχεις επιλέξει, δεν θα βίωνες ποτέ ξανά φόβο ή αμφισβήτηση. Όταν λοιπόν έχετε ανθρώπους γύρω σας, δίπλα σας, που νοιάζονται για εσάς, που σας αγαπάνε και που είναι εκεί για εσάς, τότε δεν μπορείτε να νιώθετε να βιώνετε φόβο ή δισταγμό ή αμφιβολίες. Και ένας τρόπος για να έχετε τέτοιους ανθρώπους γύρω σας είναι να είστε εσείς τέτοιος άνθρωπος για τους άλλους. Γενικά δεν πιστεύω στην τύχη, μιας και τις περισσότερες φορές μόνο μας καθορίζουμε την τύχη μας με τις επιλογές μας. Ωστόσο, είχα την τύχη να γεννηθώ και να ανατραφώ από γονείς που ήταν εκεί για μένα και είναι ακόμα εδώ για μένα και να έχω και αδέρφια που είναι εδώ για μένα και που με αγαπάνε. Έχοντας λοιπόν τέτοιους ανθρώπους γύρω σας,
μπορείτε να νιώθετε σίγουροι για τον εαυτό σας και να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Το τελευταίο, το συν ένα, είναι κάτι που προτείνω να μην κάνετε. Και αυτό είναι να μην μιλάτε άσχημα στον εαυτό σας και για τον εαυτό σας. Αποφύγετε φράσεις του τύπου «Ω, τι χαζός που είμαι» ή «Έκανα βλακεία». Ή όταν λέτε στους άλλους «Είμαι αναβλητικός» ή «Είμαι νευρικός» ή «Είμαι...» και συνεχίζετε λέγοντας κάτι που δεν θα θέλατε να είστε. Άλλο το «Κάποιες φορές αναβάλω κάποιες εργασίες» και άλλο η ταμπέλα του «Είμαι αναβλητικός». Δεν μιλάω ποτέ έτσι για τον εαυτό μου και δεν μιλάω ποτέ έτσι στον εαυτό μου. Για άλλη μια φορά θα σας πρότεινα να διαβάσετε το βιβλίο «Ο μεγαλύτερος πολιτής στον κόσμο» του Ogman Dino και να μελετήσετε καλά τα 10 χειρόγραφα και να μάθετε να χρησιμοποιείτε δηλώσεις για τον εαυτό σας που χτίζουν το άτομο που θέλετε να είστε και που γεννηθήκατε να είστε. Δηλώσεις όπως «Είμαι το μεγαλύτερο θαύμα της φύσης» ή «Θα δράσω τώρα» ή «Αντιμετωπίζω τον κόσμο γελώντας» ή «Σήμερα θα εκατοταπλασιάσω την αξία μου». Σταματήστε να μιλάτε αρνητικά για τον εαυτό σας και στον εαυτό σας και αντικαταστήστε αυτές τις φράσεις που μπορεί να λέγατε μέχρι τώρα με άλλες θετικές δηλώσεις. Λένε συχνά ότι οι πετυχημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν βιώσει τις περισσότερες αποτυχίες. Ο Μάικλ Τζόρνταν είχε πει κάποτε ότι «Έχω αποτύχει ξανά και ξανά και ξανά στη ζωή μου και γι' αυτό το λόγο πέτυχα. Τα εμπόδια δεν είναι για να σε σταματήσουν. Αν βρεις τοίχο, μην γυρίσεις πίσω και τα παρατήσεις. Βρες έναν τρόπο να περάσεις από πάνω, από μέσα, από το πλάι, κάπως να πας από γύρω. Το ταλέντο κερδίζει παιχνίδια, αλλά η ομαδική δουλειά και η εξυπνάδα κερδίζει πρωταθλήματα. Κάποιοι θέλουν να συμβεί, κάποιοι εύχονται να συμβεί και κάποιοι το κάνουν να συμβεί. Θα πρέπει να απαιτήσεις πράγματα τον εαυτό σου πριν να μπορέσεις να τα καταφέρεις, πριν να μπορέσεις να τα κάνεις. Ποτέ μη λες ποτέ, γιατί τα όρια, όπως και οι φόβοι, είναι συχνά μια ψευδαίσθηση. Η νοοτροπία μου, η στάση μου είναι ότι αν με σπρώξεις προς κάτι που εσύ θεωρείς αδυναμία, τότε θα πάρω αυτή την αδυναμία και θα τη μετατρέψω σε δύναμη. Πάντα να γυρνάς μια αρνητική κατάσταση σε θετική. Πάντα πιστεύω ότι αν κάνεις τη δουλειά, το αποτέλεσμα θα έρθει. Το βασικό μήνυμα που θέλω να κρατήσετε από το σημερινό μάθημα είναι ότι η αυτοπεποίθηση δεν έρχεται από το να είστε καλοί σε κάτι ή μετρώντας τις επιτυχίες σας απαραίτητα. Έρχεται από τη γνώση ότι κάθε αποτυχία σας φέρνει πιο κοντά στο σημείο που θέλετε να φτάσετε. Το άτομο που πιστεύει ότι η αποτυχία τον οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση θα δοκιμάσει πράγματα χωρίς δισταγμό και τελικά αυτό είναι η αυτοπεποίθηση. Η εργασία σας λοιπόν για τις επόμενες 7 ημέρες είναι η εξής. Δείτε ξανά αυτές τις 8 σημεία ιδέες και αποφασίστε να εφαρμόσετε μία από αυτές τις ιδέες κάθε μέρα για τουλάχιστον 7 ημέρες. Θα αλλάξετε κάτι στη φωνή σας? Θα στέκεστε πιο ίσια? Θα φοράτε κάθε μέρα ρούχα που αναδεικνύουν καλύτερα το σώμα σας? Θα κάνετε ό,τι χρειαστεί για να κρατάτε το λόγο σας? Θα φροντίσετε να σημειώσετε μικρές επιτυχίες, μία ακόμα μικρή επιτυχία? Θα έχετε 7 μικρές νίκες? Θα βελτιώσετε τη διατροφή σας τρώγοντας ακόμα ένα φρούτο ή κάνοντας 10 λεπτά άσκηση κάθε μέρα? Θα επικοινωνήσετε με ανθρώπους στο περιβάλλον σας για να τους πείτε ότι τους αγαπάτε και ότι είστε εκεί για αυτούς? Ή θα σταματήσετε πλέον να μιλάτε αρνητικά για τον εαυτό σας και στον εαυτό σας? Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτοπεποίθηση χωρίς να χρειάζεται να κάνουν όλα αυτά που ανέφερα πριν από λίγο. Ίσως ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων που έχουν τη λεγόμενη αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, αυτές οι 8 σημεία ιδέες μπορούν να σας βοηθήσουν και είναι οι ιδέες που βοηθούν και εμένα στο να διατηρώ την αυτοπεποίθησή μου. Γράψτε μου στα σχόλια, ποια από αυτές τις ιδέες θα βάλετε σε εφαρμογή στις επόμενες 7 ημέρες? Ποιο είναι ένα πράγμα που θα κάνετε ή που θα θέλατε να κάνετε για να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση? Φυσικά, όλα αυτά είναι πράγματα που μπορείτε να τα κάνετε κάθε μέρα για πάντα. Όχι μόνο ένα πράγμα για 7 ημέρες, αλλά έχω δει ότι είναι καλύτερο να δεσμευτώ σε ένα πράγμα, να το κάνω και μετά σιγά σιγά να προσθέσω κι άλλα. Έτσι, με μικρές επιτυχίες, όπως είπαμε, χτίζω ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή μου. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίσης θα το εκτιμούσα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα χρειαζόταν να έχουν λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση. Κάντε πράξη τις σημερινές ιδέες. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.